στην τοπική κατηγορία. Τώρα ο Ετός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Όλυμπο 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Με τρίποντο πέρασε από τον Παπάδο Διαγόρας, επικρατώντας με 3-0 της αναγέννησης Γέρας, παραμένοντας επικεφαλής στον Όμιλο. Ενώ εμφατική νίκη 8-1 στο κάτω τρίτος σημείωσε ο Αιγαίας, μένοντας μόνος του στη δεύτερη θέση στη 16η αγωνιστική. Σε μάτς για γερά νεύρα, ο Αετός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-1 επί του Όλυμπου στο μεγάλο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής στην Α κατηγορία. Η ομάδα των Λουτρών, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, στη συνέχεια βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, αρχικά ισοφάρισε και ακολούθως βρήκε ένα ακόμη γκολ, κατακτώντας τους 3 υπερπολίτιμους βαθμούς που τη φέρνουν μόνη τρίτη στο βαθμολογικό πίνακα, στο πλήν 1 από τον δεύτερο Αιγαία και στο συν 2 από τον Όλυμπο που υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Το ντέρμπι που έγινε στο γήπεδο Λουτρών και το παρακολούθησε αρκετός κόσμος, ξεκίνησε με τον Όλυμπο να φθάνει κοντά στο γκολ μόλις τα 30 δευτερόλεπτα, όταν ο Ξινός βρέθηκε απέναντι στον Παπαλόπουλο, ο οποίος πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση με τα πόδια. Τελικά, στο 13ο λεπτό, η ομάδα της Αγιάσου κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Αετού, με τον Ξινό να κάνει ωραία προσπάθεια και δυνατό σουτ, βρίσκοντας αυτή τη φορά δίχτυα για το 0-1. Στη συνέχεια, η ομάδα των Λουτρών προσπάθησε να αντιδράσει και να ισοφαρίσει, βάζοντας μεγάλη πίεση στην άμυνα του Όλυμπου με τις συνεχόμενες επισκέψεις στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Στο 22, μετά από γέμισμα του Αγριμάκη στην περιοχή, ο Κουνιάρης έπιασε την κεφαλιά με τον Τσακίρη να κάνει δύσκολη επέμβαση. Με τη συμπλήρωση 36 λεπτών στο ντέρμπι, ο Αετός κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια, με τους παίκτες του Αετού να συνεργάζονται άψογα και την μπάλα να φτάνει στον ταξιάρχη Μανούσο, ο οποίος με ωραίο σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Τσακίρη. 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Όλυμπος έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει το 2-1, όμως ο Παπαλόπουλος νίκησε για δεύτερη φορά τον Ξινό στο σουτ που επιχείρησε. Στο δεύτερο μέρος, ο Αετός ήταν η ομάδα που κατάφερε να βρει δίχτυα. Πιο συγκεκριμένα, στο 41ο λεπτό, ο Τρεμούλας εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση, η μπάλα πήρε φάλτσα, μπέρδεψε τον Τσακίρη και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Με την ομάδα των Λουτρών να κάνει την ολική ανατροπή στο σκορ μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των γηπεδούχων. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, γεγονός που βόλεψε τον Αετό, ο οποίος είχε το προβάδισμα. Στο 59, οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή για το 3-1, με τον Γιώργο Αγριμάκη να μην μπορεί να σκοράρει στη δική του προσπάθεια. Ο Όλυμπος προσπάθησε να φανεί απειλητικός, κυρίως με κάποιες σέντρες, οι οποίες εξωστρακίζονταν είτε από τους αμυντικούς είτε από τον κλεωμένο Παπαλόπουλο. Μία από αυτές τις σέντρες ήρθε από τα πόδια του Νίκου Πολίζου στο 63, με τον Παπαλόπουλο να διώχνει με το χέρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το μακρινό σουτ του Τριλιανού δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ του Αετού. Στο 83, ο Διμπαμπής λίγο έλειψε να ευνηδιάσει τον Τσακίρη μετά από απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Στις καθυστερήσεις, ο Αετός φωνάζει για μια περίπτωση πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Κουνιάρη, με τον διαιτητή Κουλουδί να συνεχίζει το παιχνίδι, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ του Αετού, που πήρε την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι στο φετινό πρωτάθλημα, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Άλλη μια νίκη για τον Αετό στην έδρα του, 1-2-1 επί του Όλυμπου, με καλή εμφάνιση από ένα σημείο και μετά. Ευχαριστημένοι, φαντάζομαι, και με το αποτέλεσμα αλλά και με την εμφάνιση. Ευχαριστημένοι, διότι ήταν και η πρώτη νίκη σε ντέρμπι που κερδίσαμε. Στην αρχή δεν μπήκαμε τόσο δυνατά, μετά αρχίσαμε το βρίσκαμε με δύναμη και το πήραμε το αποτέλεσμα. Τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που άλλαξε μετά το 0-1 του Όλυμπου και γυρίσατε το παιχνίδι? Κοιτάξτε, ότι είμαστε μια ομάδα ενωμένη και αγαπημένη και ότι παίζουμε πάθος και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είσαι στην ομάδα του Αετού, παρά το νερό της ηλικίας σου έχεις κερδίσει τον προπονητή σου, βασικό στην δεκάδα σε όλα τα παιχνίδια, δικαιωμένος με την επιλογή σου να έρθεις στον Αετό και που παίζεις βασικός? Δικαιωμένος, πάρα πολύ. Όλοι με προσέχουν και μια χαρά. Μελλοντική προσωπική στόχη για σένα? Να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Και για τον Αετό, ένα σχόλιο για την πορεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα? Την καλύτερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι για τον Όλυμπο ξεκίνησε καλά. Χαμένη ευκαιρία, γκολ στη συνέχεια. Μετά τι έγινε και ο αντίπαλος κατάφερε να ανατρέψει το σκορ? Ξεκινήσαμε δυνατά στο ματς. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εκτελήθηκαν έτσι όπως τα θέλαμε. Κοιτάμε μπροστά. Θα πιστεύω θα ανακάμψουμε. Τι πιστεύεις ότι η ομάδα του Ολύμπου δεν είχε από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι? Σήμερα δυστυχώς χάσαμε τις πιο πολλές μονομαχίες. Είχαμε ένα πρόβλημα στο κέντρο. Από εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τις φάσεις τις οποίες θέλαμε και να βγούμε πιο εύκολα στον γκολ. Εξού και λίγες ευκαιρίες που είχαμε. Δυστυχώς δεν εκτελήθηκε έτσι όπως θέλαμε το μάτς. Αλλά θα κοιτάξουμε μπροστά. Στα άλλα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής, ο Διαγόρας συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στο πρωτάθλημα, νικώντας τον Παπάδο την αναγέννηση Γέρας με σκορ 3-0. Σαρωτικός ήταν ο Αιγαίας στο κάτω τρίτος, 8-1 τον Αλκιβιάδη, ενώ σημαντική νίκη πήρε ο Αρίων Μύθμινα στην έδρα της Φίλιας με 2-1. Κεραυνός και Ανδρονικάς έμειναν στο στήριο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου δεν διεκδίκησε ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στην Α κατηγορία.
Αναγέννης Σιγέρας Διαγόρας 0-3, Αλκιβιάδης Αιγαίας 1-8, Αετός Όλυμπος 2-1, Φίλια Αρίων Μύθνας 1-2 και Ραυνός Ανδρονικάς 0-0. Στη βαθμολογία ο Διαγόρας είναι στην πρώτη θέση, έχει 44 βαθμούς, 38 για τον Αιγαία που πέρασε μόνος του στη δεύτερη θέση, 37 έχει ο Αετός που είναι τρίτος, ο Όλυμπος 35, ο Αρίων Μύθνας ανέβηκε στους 24 και είναι πέμπτος στη βαθμολογία, η Φίλια έχει 21 βαθμούς, 18 η Αναγέννηση Γέρας, 13 ο Κεραυνός, 4 ο Ανδρονικάς, χωρίς βαθμό παραμένει ο Αλκιβιάδης.